Νίκο Καραμέρο από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοντά μα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Καραμέρο. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βλέπαμε πριν και τι δημοσκοπήσει, την τελευταία ειδικά που είδαμε χθε από την Opinion Poll. Που δεν είναι και εντυπωσιακό το νούμερο που σα εμφανίζει, είναι αλήθεια. Δηλαδή, άκουσα και τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι. από τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθο. Να ότι πάμε και για πρώτη θέση. Όντω είναι αυτό ο στόχο. Πρώτα, Ό, απ' όλα, θέση. να πούμε χρόνια πολλά σε όσοι και όσοι γιορτάζουν. Κωνσταντίνο, Ελένη κλπ. Χρόνια πολλά και στα αγαπημένα σα πρόσωπα. Να είμαστε καλά. Να πούμε ότι οι δημοσκοπήσει καταγράφουν τάσει. Ναι. Ε, και πέρσι, πριν τι εκλογέ, κανεί δεν πιστεύει ότι η διαφορά θα είναι 17 με 20 μονάδε του πρώτο με το δεύτερο κόμμα. Mm -hmm. Οπότε το τι θα διαμορφωθεί τι τελευταίε ημέρε νομίζω ότι είναι καθοριστικό. Ε, ο κύριος Μητσοτάκης, mm -hmm. ο οποίο είναι και πρωθυπουργό, είναι κυβέρνηση, προσπαθεί να βάλει μια ατζέντα ευνοϊκή και να αποφύγει την πραγματικότητα. Τα Η πραγματικότητα, <coughs> να πω ένα παράδειγμα, είναι μια πόση που με έχει συγκλονίσει και δημοσιογραφικά και mm -hmm. την έχει ταγγίξει. Μια ολόκληρη πόλη στη Λαμία, τα παιδιά τη, παιδιά τριών ω οκτώ ετών, δηλητηριάστηκαν από ένα σχολικό γεύμα. Mm -hmm. Στη συνέχεια έρχεται μια πυρκαγιά στο εργοστάσιο το οποίο πα, παρασκεύαζε mm -hmm. αυτά τα γεύματα. Παρανεύει mm ο -hmm. Διαβάζω και μαθαίνω, προσέξτε, για 75 εκατομμύρια ευρώ δουλειέ που είχε η εταιρεία η συγκεκριμένη. Μεγάλη εταιρεία αυτή. 75 εκατομμύρια ευρώ με το δημόσιο. <coughs> Υπάρχουν προνομιακέ σχέσει με πολιτικό προσωπικό. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζητούμενο όταν υπάρχει. Παράλληλα, κυπρικαγιά. Εγώ δεν ξέρω, θα, θα αφανθούν οι, οι ανακριτικές αρχέ. Εδώ λοιπόν φαίνεται, διαβάζοντα και άλλα πράγματα, νοσοκομείο Σαντορίνη. Ναι. Ένα kit για το πλάσμα αίματο που κάνει 48 ευρώ στο διαδίκτυο, το αγοράζουν έναντι 800 ευρώ. Εκεί. Αντί... Εκεί. Αντί 48 ευρώ, 800. Γιατί Την... είναι Σαντορίνη. Την ίδια ώρα. Όχι, γιατί πάλι το πάρτι στην υγεία συνεχίζεται όπω προκρίσει. Ναι. Κύριε γι' αυτό. Διαβάζω τώρα. Τα νόμιμα υπερκέρδη, προσέξτε, οι τράπεζε το πρώτο τρίμηνο του 2024 ένα δι 150 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Mm -hmm. 40% περισσότερα από ότι το πρώτο τρίμηνο τη αντίστοιχη περσινή χρονιά. Πέρσι συνολικά είχαν 4 δι κέρδη. Mm -hmm. Αν συνεχίσουμε με αυτόν ρυθμό, βάλτε, 4 δι συν 40%, πόσο περισσότερο θα mm -hmm. είναι. Όλα κέρδη. αυτά που λέτε. Οπότε εμείς... Εγώ να τα δεχτώ ότι είναι έτσι όπω τα λέτε. Ναι. Γιατί ο κόσμο δεν σα τα πιστώνει αυτά. Και δεν τα χρεώνει αντίθετα στην κυβέρνηση να πει: παιδιά, εδώ καταστρεφόμαστε. Οι τράπεζε κερδοσκοπούν, η ακρίβεια καλπάζει, διαλύεται η χώρα. Πάμε, να, πάμε στην αντιπολίτευση. Τι κάνουμε, τι κάθόμαστε. Γιατί τι πρέπει, πέδιμε. κύριε Οικονόμου, και νομίζω το κάνουμε το τελευταίο διάστημα, όπω για παράδειγμα με την πρόταση των 37 σελίδων, 11 άρθρων, με τη λογική έκθεση, yeah. με πίνακε που καταθέσαμε για την καταπολέμηση τη ακρίβεια. Yeah. Πρέπει να είμαστε περισσότεροι αξιόπιστοι. Πάμε για χρεοκοπία, λέει η Περισσότερο αξιόπιστοι. Αυτό λέει που έχετε κάνει εκεί. Δε, θα στείλει στο γενικό λογιστήριο η κυβέρνηση για να αξιολογηθεί και να κοστολογηθεί, βέβαια λέει ότι αυτό ο Μητσοτάκη εδώ μα το είπε. σω αν είχαμε. Α, ίσως αυτό μα οδηγεί στην απόλυτη χρεοκοπία. Πάμε για μνημόνιο. Ε, 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 ανησυχεί, ανησυχεί, ανησυχεί μην χαθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών που σα είπα. Όχι, δεν είναι. Ή με τα υπερκέρδη μόνο. των φαντ τα οποία γνωρίζουμε Ήπε, ότι νούμε... επισκέπτεται και τι σκέψει των τελεχών. Είπε νούμερα ο κύριο Χατζηδάκη, ο υπουργό των οικονομικών. Είπε δηλαδή για παράδειγμα. Και φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα άρθρα τα οποία εσωτείνεται στην πρότασή σα ότι θα μειώσετε τη φορολογία στα φυσικά πρόσωπα κατά 30%. Ο κύριος Χατζηδάκη είπε ότι τα έσοδα από αυτή, από αυτή τη φορολογία είναι 12 δι. Το 30% είναι 3,6 δι mm -hmm. το χρόνο. Και λέει ο κύριος Χατζηδάκη ότι αυτά τα χρήματα εκ, μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχετε πει ότι θα παρέμβετε, δεν βγαίνουν από πουθενά. Ο κύριος Χατζηδάκη δεν λέει το ποσοστό το οποίο εμεί αφήνουμε χωρί φορολογικέ εκπτώσει τι ακριβώ εισφέρει σε, αυτήν την, σε αυτόν τον κορβανά σήμερα και τι θα εισφέρει στη συνέχεια. Επίση, ο κύριο Χατζηδάκη δεν λέει <laughs> ότι εμεί τα έσοδα αυτά, τα οποία θα χαθούν προφανώ από τα υπερέσοδα του δημοσίου που, σας, που έχουμε περιγράψει, θα αντιληθούν από αυτά που σα είπα. <σοπό> από τα υπερκέρδη των τραπεζών <σοπό> 6, 10, που εντυπωσιάζουν ακόμα και οικονομικού αναλυτέ, εδώ οι ηλεκτρονικέ τράπεζε παρουσιάζουν 78% έσοδα το πρώτο τετράμινο σε σχέση με πέρσι. <σοπό> από <σοπό> την μισό λεπτό. Δεν μπορεί, κύριε Παυλόπουλο, οι πολίτε πριν φύγουν το Πάσχα έβλεπαν τη μεζίνη 1,95 με 2,05 το λίτρο στα πρατήρια και τώρα τη βλέπουν 1,75 έξω στα πρατήρια. Εσεί κυκλοφορείτε. Γιατί δεν υπάρχει κανένα Έγινε. Ο καθένα κερδοσκοπεί όπω θέλει. Κύριε τιπάτε, Παπλόπουλε, Παπλόπουλε. μην βάζετε, μη βάζετε τέτοια διλήμματα. Σας λέω. Ναι. όταν πριν το Πάσχα. Όχι, τα που κάποιο για να Σε πάει στη Θεσσαλονίκη θα έκανε 500 και 500 χιλιόμετρα. Ήταν η βενζίνη στα 2 ευρώ και ξαφνικά τώρα 1.75. 75. Με τι έγινε, σταμάτησε ο πολέμος ναι, στην ναι, Ουκρανία. Σταμάτησε το πρέπει 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 η επέμβαση πρέπει. στη Γάζα των Ισραηλινών. Δεν πέπεσε προφανώ. Άρα ο κ. Χατζηδάκη να μα πει τι θα κάνει με δηληστήρια παρόχου ενέργεια και τράπεζε ώστε στην για να βγει ο λογαριασμό. Παρακαλώ. Εσεί είπατε ότι αυτό που κρατάτε στα χέρια σα και έχει κατατεθεί. Είναι αιτιολογικό. Την 1η Μαου. Νομοθετική πρόταση. Ωραία. Ωραία. Όχι είναι κάτι βερμπάτη. Αιτιολο... Ωραία. Ρωτάω λοιπόν σε αυτέ τι σελίδε λέτε από πού θα πάρετε τα 3,6 δι στον χρόνο. Προσέξτε κύριε Βαλοβλίου. Βεβαίω το λέμε. Βεβαίω το λέμε. Πόσο είναι. Θα σα πω. Από την φορολόγηση πω, των τραπεζών. Το... Πόσα θα αντλήσουμε. Το άρθρο το χρόνο. 3 ναι. τη νομοθετική μα πρόταση που θα κάνουμε μια συζήτηση την Παρασκευή αλλά ο κύριο θα την προ ψήφιση μιλάει για ένα συγκεκριμένο μηχανισμό παρακολούθηση και αποτροπή υπερκεδών στι αγορέ ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι. Και προφανώ μιλάει ποσοστιαία. Προφανώ ένα νόμο πώς μέσα. <laughs> Δεν γράφει ποσά. Κύριε Παρβοβούλε, ναι. συγγνώμη, όταν θέλετε εσεί να γεμίσετε τον τεπόζητό σα, θέλετε να γεμίσετε τον τεπόζητό σα. Mm. Θα δείτε πώ διαμορφαίνονται οι συνθήκε στην αγορά και πώ παρεμβαίνει το κράτο. Mm. Δεν θα σα πει από το νόμο η πρόταση ποιο ακριβώ θα είναι το ποσό. Ποσοστό, δεν Σα δε λέω, βεβαίω και, και λέμε ποσοστό. ποσοστό 5%, 5 εσείς. δίνουμε το δυνατό, τη δυνατότητα περιθώριο κέρδου 5%, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτά τα υπερκέρδη τα οποία ακούμε και ζαλίζουν ακόμα εγώ και του πιο έμπειρου το οικονομικού αναλυτέ. Δε... Θα το κάνουμε όμω αν οι πολίτε δώσουν κακόστον... ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη στι 9 Ιουνίου. Να μην λέει ο κύριο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία δεν το προσωποποιώ μόνο στον κύριο Μητσοτάκη, κινδυνεύει η σταθερότητα τη κυβέρνηση. Δηλαδή, ποια είναι η σταθερότητα. Σταθερότητα Μα στη διαφθορά. Εσείς δεν λέτε στείλτε σταθερότητα σταθερότητα να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση. αναθέσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να λέγει για σταθερότητα. Πώς λέτε εστερά. να πέσει ο Μητσοτάκης. Εμείς λέμε. λέμε κύριε οικονόμου να δοθεί ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη και να αφενός, Να σταματήσει όλο αυτό το πάρτι που περιέγραψα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση γιατί υπάρχουν στοιχεία για όλα. Ναι. Αφετέρου, να συγκροτήσουμε μια αξιόπιστη πρόταση, mm. να είμαστε κι εμεί πιο σοβαροί, πιο αξιόπιστοι, ε, με τον επικεφαλή ο οποίο οργώνει όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι σιγά σιγά ο Στέφανο Κασελάκη Αποκτά και χαρακτηριστικά πρωθυπουργήσιμου. Εγώ βλέπω mm -hmm. την τάση στην κοινωνία, mm -hmm. γιατί ξέρετε δεν είναι η απόλυτη αριθμή. Η αριθμοί καμιά φορά δεν λένε και την αλήθεια. Mm -hmm. Σας θυμίζω τι έγινε στο Δήμο Αθηναίων. Mm -hmm. Θέλω να πω, μπορούν να γίνουν πράγματα τα οποία mm -hmm. να αλλάξουν τελείως στο το σκηνικό, ώστε οι πολίτες να αισθανθούν ότι έχουν εναλλακτική επιλογή. Έχουν επιλογή mm -hmm. οι πολίτες να μην ζούμε... Με ένα σύνδρομο απελπισία και αδιεξόδου που έχει δημιουργήσει. Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, λέτε. Φυσικά και υπάρχει εναλλακτική. Μιλήσαμε εδώ, κύριε Αρκεί Καραμέρο. να δουν τα πρόσωπα και τι πρακτικέ του οι πολίτε και να δουν ότι υπάρχει και μια άλλη λύση. Ευχαριστούμε, μάλιστα. κύριε Καραμέρο. Σα ευχαριστώ πολύ.